Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και σας υποσχέθηκα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι θα μάθουμε λίγο καλύτερα παρέα τον Χριστόφορο Χριστοφόρου. Πρώτη φορά σε συναντάω τηλεοπτικά, άρα ναι, θέλω να μάθω πράγματα για σένα, πιο απλά, πιο καθημερινά. Θέλω να μάθω πώς ξεκουράζεσαι, τι σε χαλαρώνει. Μα ξεκουράζομαι. Άμα είναι φόρτος εργασίας τεράστιος, ξεκουράζομαι τα λίγα λεπτά, λίγες ώρες που μπορώ να έχω με τη μικρή. Όσο μπορώ, γιατί καμιά φορά το μωρό την ώρα που θέλει να παίξει, εγώ πρέπει να λείψω. Mm-hmm. Το ίδιο και η Χριστίνα ανάλογα. Και πέφτει όλο το βάρος στην πεθερά μου, μακάρι να είναι καλά. Άρα έχετε βοήθεια στο μεγάλο μάτι. Ευτυχώς, έχουμε την πεθερά. Ναι. Μία μας έχει μείνει και την προσέχουμε. Να μας προσέχει για το μωρό, για μένει, γιατί εντάξει, είναι η εγγόνισσα της. Οπότε, η εγγονή της, για να είμαι σωστός. Οπότε μοιράζουμε λίγο το παιχνίδι μεταξύ μας, όσο μπορούμε. Γιατί η Χριστίνα έχει το πρωινό που τρέχει να κάνει όσες δουλειές, το απόγευμα μπαίνει στη σχολή, θα το δει το βράδυ του μωρά, λίγο πριν κοιμηθεί. Εγώ, αν λείπω γυρίσματα, όπως ήμουν πρόσφατα στην Πεταλούδα, επέστρεφα 11-12 τα μεσάνυχτα σπίτι ή από θέατρο ή, ναι. Ή στη Λάρνακα που πήγαινα με την παράσταση. Οπότε, αν καταλαβαίνεις, είναι λίγο τα προγράμματα μας δύσκολα. Με χαλαρώνει όμως το να κάτσω λίγο μπροστά στην τηλεόραση, να δω μια καλή σειρά, να δω περισσότερο ειδησιογραφικό, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι ειδήσεις. Mm-hmm. Και κάποιες άλλες εκπομπές, οι οποίες είναι παράδειγμα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ή ανακαλύψεις. Ναι. Έχω μανία με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γενικά με ό,τι στρατιωτικά θέματα. Γιατί παλιά ήθελα να. Παντού που πάω το λέω το μεταξύ. Με έχω βαρεθεί ότι ήθελα να γίνω ή κάρος της πολεμικής αεροπορίας και τέτοια. Α, ναι. Τώρα γιατί δεν έγινε, τέλος πάντων. Ναι. Άλλη καλά, ιστορία. Και αυτοί που είναι και αυτοί έχουν παράπονα τώρα. Ναι, θα ήθελα να γίνουν ηθοποιοί αυτοί, ίσως. Νομίζεις. Βλέπεις ότι πολλές φορές αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε να κάνουμε ή θα θέλαμε να κάνουμε το θεοποιούμε στο μυαλό μας, ενώ αν το ζούσαμε. Ναι, και αυτό μπορεί. Επιστρέφουμε να στην κουβέντα που λέγαμε πριν, σε άτομα που πιθανόν να κάνουν κάτι και στο τέλος να λέγανε αχ, και να ήμουν αυτό το άλλο. Έτσι. Ποια είναι η καλύτερη ώρα της μέρας για σένα? Το μεσημεράκι που επιστρέφει η κόρη μου από το σχολείο, mm-hmm. το νηπιαγωγείο. Θα πούμε 2-3 κουβεντούλες και θα τρέξω να πάω δουλειά. Κάτι, πες μου κάτι έτσι όμορφο που σου λέει, γιατί είναι μικρούλα, φαντάζομαι ότι θα σε εκπλήσει. Συνέχεια. Mm-hmm. Κάθε μέρα με εκπλήσει. Είναι πανέξυπνο μωρό. Πραγματικά εύκολα βλέπει και τις αντιδράσεις και είναι μωρό το οποίο νιώθει αν είσαι στεναχωρημένος, νιώθει αν είσαι χαρούμενος, τα πάντα. Και προχθές ήρθε συγκεκριμένα, ήμουν κάπως με τις εντάσεις της ημέρας και της δουλειάς. Μιλούσα στο τηλέφωνο ή κάτι, ξέρω εγώ τι. Με ακουμπάει, μου λέει: Παπά, μη φωνάζεις. Λιώνεις. Λες, αντιλαμβάνεις ότι στο μυαλό του μωρού φωνάζεις, ενώ εσύ απλά μιλάς έντονα. Ναι. Είναι τρόπος που μπορείς να μιλήσεις για τις δουλειές, όλα αυτά. Γενικά, δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να είμαστε μια συνηθισμένη οικογένεια με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, όπως όλοι μας. Και το δύσκολο είναι ότι βλέπεις γύρω σου πολύ δυστυχία, πολύ πόνο και μακάρι να είχαμε τη δύναμη να βοηθήσουμε σε ό,τι γίνεται, σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί το να κάνεις μια καλή πράξη για σένα σε βοηθά το να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Πολλές φορές όμως την καλοσύνη την πληρώνεις άσχημα και είναι αυτό που πρέπει να έχεις λίγο τις άμυνες σου. Ναι. Εσύ το έχεις πληρώσει, έχεις νιώσει να. Πάρα πολλές φορές. Και από άτομα που έχω βοηθήσει, άτομα που έχω θυσιάσει τα πάντα για χάρη τους, έχω πληγωθεί. Εντάξει, μετά τα βρίσκουμε. Ηρεμούν τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι κάνεις ένα καλό πρέπει να σου το ανταποδώσει ο άλλος. Τουλάχιστον να το εκτιμάει όμως. Ναι, τουλάχιστον εκτίμηση. Mm-hmm. Ποια θεωρείς τη μεγαλύτερη σου επιτυχία? Τότε έκανα μία κόρη. Mm-hmm. Με τη σύζυγο, δεν τρέχα μόνος μου. Τότε, αυτό δεν υπάρχει μετά. Ναι. Το να καταφέρεις να κάνεις ένα παιδί, να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο. Και βέβαια ελπίζω ότι μεγάλη επιτυχία θα είναι όταν θα φτάσει κάποια στιγμή να είναι αυτόνομο το μωρό αυτό, να βγει στον κόσμο σωστός πολίτης που να σέβεται και να την σέβονται. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται την ώρα που θα σε δει στην τηλεόραση ότι βλέπει τον μπαμπά της. Ξεκίνησε να το καταλαβαίνει. Ναι, απλώς δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο είμαι εκεί, ας πούμε, γιατί είναι εκεί, ας πούμε. Αλλά πολλές φορές το βλέπει και στα περιοδικά, άμα φωτογραφίες ή κάτι, ότι υπάρχει υλικό. Στην τηλεόραση ειδικά, στην αρχή ήταν λίγο αυτό περίεργο.
τι γίνεται εδώ. Διπλό, δίπλα ναι. ο ένα, δίπλα ο άλλο, τι γίνεται. Τώρα, α, εντάξει, ο παπάς είναι ηθοποιός στην τηλεόραση. Εντάξει, ναι. το συνηθίσει, α πούμε. Εντάξει. Την ενοχλεί, αν μπορεί να σα σταματήσουν στον δρόμο, να σα μιλήσουν. Δεν, ακόμη δεν καταλαβαίνει. Σε αυτό το σημείο δεν νιώθει, ας πούμε, ότι σταμάτησα γιατί είναι για την τηλεόραση ή κάτι. Νιώθει ότι είναι φίλοι μας που μας μιλάνε. Και μιλάει με όλο τον κόσμο, είναι ανοιχτή, έτσι όπως είμαι εγώ. Βλέπεις, με έβαλες εδώ, δύο ερωτήσεις μου έκανες, 78 απαντήσεις σου είπα. Εντάξει, μα είναι η χαρά του δημοσιογράφου να καλείς κόσμο που έχει πράγματα να σου πει. Φανταστήκε, να σε ρωτούσα και να μου έλεγε συνέχεια ένα ναι του, ένα νόημα. Φανταστήκε, αμάνω, θα μπορούσα. Yes, α, ωραία, μια ιδέα. Θα μπορούσα να γίνω παρουσιαστής, συμπαρουσιαστής. Θα μιλούσες περισσότερο από τον καλεσμένο όμως. Είναι πρόβλημα. Είναι, θα... ναι, πρέπει να δίνεις χώρο λίγο στον καλεσμένο. Και δεν μπορώ να μην μιλάω. Κάποτε είχα ασχοληθεί με την πολιτική. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το ξανακανά. Και όταν μου είπαν, Χριστόφορε, θα σου λέμε εμείς πότε θα μιλήσεις, γιατί δεν αφήνεις κανένα να μιλήσει. Σηκώθηκα και έφυγα. Λέω, θα μου λένε πότε θα μιλήσω, ή τι θα μου πούν, τι θα πω, ή τι θα σκεφτώ. Α, δεν είναι. Ανεξάρτητο ναι. και αέρα σκουπανιστό στο μυαλό. Πού να μείνω, αχ, να μου πει ο άλλος πώς θα σκέφτομαι. Με τι άλλο που έχεις καταπιαστεί ή δεν θα το ξανακάνεις. Με ό,τι έχω καταπιαστεί, μου άρεσε. Mm. Το ήθελα να γίνει γενικά, απ' όλα. Σε ό,τι έκανα δεν μετανιώνω σε κάτι. Ναι. Εντάξει, αν κάτσω να θυμηθώ πραγματάκια μικρά, όλοι μας νιώθουμε ότι κάτι πιθανό να μην έπρεπε να κάνω αυτό, αλλά... σε κάτι μεγάλη, ας πούμε, νιώσω ότι δεν έπρεπε, παράδειγμα, να είμαι στην Κύπρο, παράδειγμα, ή έπρεπε ναι, να πω, ναι. δεν έχω τέτοια θέματα. Όπου πας, το ίδιο πράγμα είναι. Στη γυναίκα σου τι σε κέρδισε? Η τρέλα που έχει και αυτή, όπως εμένα. Και τι σε κρατάει τόσα χρόνια μετά μαζί της? Η τρέλα που έχει και όπως εμένα. Είμαστε δύο τρελοί μεταξύ, με την καλή εννοία. Ναι. Ότι έχουμε αυτά που λέμε, τα βάζουμε κάτω. Είτε με τον καλό τρόπο, είτε με τον έντονο τρόπο, προσπαθούμε να επιβληθεί ο ένας του άλλου, γιατί έχουμε και δύο άποψη και είμαστε σε αυτό που λέμε, είμαστε ισχυρογνώμονες. Δεν γίνεται χαμός στο σπίτι μας. Χαμός, ναι, είναι ένα σπίτι του χαμού. του χαμού. Και το μωρό μας έτσι θα μεγαλώσει. Είναι όπως είναι οι γονείς μας. Ναι. Οι γονείς του, δεν κρυβόμαστε. Όχι, άμα έχουμε κάτι διαφωνούμε, θα το πούμε. Mm-hmm. Άμα έχουμε κάτι το οποίο μας αρέσει, θα το δείξουμε. Το ίδιο και το παιδί μας. Mm-hmm. Θα αντιδράσει ανάλογα. Πες μου έτσι και για να κλείσουμε λίγο όμορφα, πώς ένιωσες μόλις σε φώναξε μπαμπά. Μπαμπά, έτσι ναι. είμαστε στην Κύπρο, μπαμπά. Ναι. Η αλήθεια δεν έγινε κάτι το συνταρακτικό. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα με την έννοια του ότι ένιωσα αυτό και κάτουρισα πάνω μου, όπως λένε οι άλλοι. Δεν κόβεται αυτό, έχει μια χαρά. Είναι αυτό που. Επειδή ξέρω ότι το ήθελες πολύ αυτό σου, το ναι, ναι. Η ψυχούλα σου λαχταράει αυτό το πράγμα και μόλις το ακούσεις. Εγώ ένιωσα φόβο. Ναι. Γιατί ένα μωράκι σου φωνάζει μπαμπά και όταν μεγαλώσεις, ειδικά όταν χάσεις, γιατί χάσα και τους δικούς μου γονείς πολύ νωρίς σχετικά, και λες, είσαι για αυτό το μωρό ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Από εσένα, εννοείται και τη μαμά και τους ανθρώπους που είναι γύρω στην οικογένεια, περιμένει τα πάντα. Τα πάντα. Εγώ ένιωσα ένα φόβο, ας πούμε, ένα δέος, ότι πρέπει να είμαι απέναντι, δίπλα, πίσω, παντού, γύρω, για να το προστατεύσω, να το εκπαιδεύσω, να το μάθω, να, όλα αυτά. Η χαρά, ας πούμε, ήταν εξίσου μεγάλη χαρά, για όνομα του Θεού, αυτό ναι. δεν περιγράφεται, αλλά ο φόβος και της ευθύνης ότι πρέπει να είμαι... ξέρεις, όταν νιώσεις σωστά ότι είναι ευθύνη να μεγαλώσει ένα μωρό, δεν είναι απλώς το γεννάμε και το ρίχνουμε όπου να είναι να το μεγαλώσει άλλος. Ναι, εννοείται. Γιατί εννοείται. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι πρέπει να. Α, δεν θα πω τη λέξη. Δεν πρέπει να μην είναι γονείς. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι θα τις δώσεις και εσύ και η γυναίκα σου όλα αυτά που χρειάζεται ένα μωρό για να μεγαλώσει και να είναι και ευτυχισμένο και να βγει στην κοινωνία και να είναι δυνατό και να ναι. το σέβονται και να σέβεται αυτό που είπες πριν. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ τη χάρηκα πάρα πολύ. Είπαμε, περιμένουμε να βγει το Βουρατή Γειτόνι στις κινηματογραφικές αίθουσες. 21 Μαρτίου ξεκινάμε στην έτσι. Κύπρο, 17 ξεκινάμε Πεταλούδα... Αμερική. Πεταλούδα συνεχίζεται στο ΡΙΚ, κάθε Κυριακή. Και ετοιμάζονται και ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε θεατρική παράσταση το Rainbow Story στο Στρόβολο με τη σχολή θεάτρου, το θεατρικό εργαστήριο Πρόβα και τη σχολή της μπαλέτου της Χριστίνας Ρότσακα, τη σύζυγου μου. Και πάμε για το καλοκαιράκι.
Άλλες τρεις παραγωγές θεατρικές στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, τέλος Ιουνίου, με το θεατρικό εργαστήρι Πρόβα. Και σου εύχομαι το καλοκαίρι να ξεκουραστείς μετά από όλα αυτά που θα τύχει. Ετοιμάζουμε νέες προτάσεις για του χρόνου τηλεοπτικές. Μακάρι να έχουμε για να δουλεύουμε, να πηγαίνουμε σίγουρα, παρακάτω. Όλος ο κόσμος. Και πάνω απ' όλα εύχομαι για όλους και σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Ένα πράγμα είναι το σημαντικότερο στον κόσμο. Η υγεία. Ακριβώς. Υγεία και αγάπη μετά. Όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Εμείς, Σάββατο και Κυριακή στις 9.30 θα είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε στην παρέα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και απόψε. Ο Δαλάη Λάμα είχε πει «Η ευτυχία δεν είναι κάτι ετοιμοπαράδοτο, επέρχεται με τις πράξεις μας». Ας κάνουμε λοιπόν αυτές τις πράξεις που θα μας φέρουν πιο κοντά στην ευτυχία. Καλό μας βράδυ!